Και αυτά τα ωραία παιδικά χρόνια σας όθησαν να γράψετε βιβλία για παιδιά. Μάλλον δεν ήταν αυτό, αν και έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, αλλά είναι η ενασχόλησή μου με τα παιδιά γιατί είμαι δάσκαλος. Ναι. Οπότε είμαι όλη μέρα με παιδιά. Και πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι ο αυθορρυπητισμός και η ειλικρίνεια που έχουν τα μικρά παιδιά, κυρίως στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, και αυτές οι απίστευτες και φοβερές ατάκες που πετάνε κατά καιρούς, τις οποίες εγώ τις έγραφα σε χαρτοπετσέτες, σε βιβλία, σε όπου έβρισκα, ας πούμε, σημείωνα, και κάποιες από αυτές γίνανε αφορμή για να γεννηθούν ιστορίες και παραμύθια. Πείτε μας λίγα λόγια του καινούριου σας βιβλίου που κυκλοφόρησε, το οποίο φαίνεται είναι το απέναντι. Το απέναντι. Ναι. Το απέναντι είναι ένα παραμύθι για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, δηλαδή μιλάμε για τη Δευτέρα Δημοτικού περίπου. Είναι η συνέχεια του Ανάποδα, που είναι το πρώτο. Με το Μέλιο. Με το Μέλιο, με αυτόν τον ήρωα. Και τώρα πλέον είναι το δεύτερο από το τρίτο, γιατί θα βγει και τρίτο. Συλλογία, σε έναν χρόνο. Είναι ένα παραμύθι που έχει έναν ήρωα, ένα ταπεινό σκαθάρι, το Μέλιο, το οποίο δεν είναι τυχαία επιλογή, γιατί το ψάχνοντας στο διαδίκτυο, μια και που το έχουμε σήμερα, ο Μέλιος, το σκαθάρι μάλλον, είναι ένα πολύ συμβολικό πλάσμα. Υπάρχει στους πολιτισμούς της Αρχαίας Αιγύπτου, ακόμα και της Αρχαίας Ελλάδας, συμβολίζει την τύχη, την ευημερία και όλα αυτά, και έτσι επέλεξα να είναι ήρωας για τα παιδιά, γιατί δίνει ένα θετικό μήνυμα και αισιόδοξο. Ποιο είναι το ένοψμα ώστε να ξεκινήσετε να γράφετε? Ναι, ξεκίνησα να γράφω το πρώτο, έτσι που πήρε σάρκα και οστά, και η πρώτη μου ιδέα μάλλον ήταν ένα θεατρικό κείμενο, και γεννήθηκε από την ανάγκη να κάνουμε στο σχολείο με τα παιδιά ένα θεατρικό για μια γιορτή. Και επειδή δεν βρίσκαμε θεατρικό να κάνουμε, είπαμε να σκαρώσουμε ένα μαζί με τα παιδιά, και έτσι ξεκίνησε. Και είδα ότι κάτι υπάρχει στο να γράφεις και να επικοινωνείς με τα παιδιά. Αυτό μου έδωσε την αφορμή να ξεκινήσω, να το πιστέψω αυτό. Και έτσι ξεκίνησε. Αλλά πιστέψτε με, είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος. Δηλαδή αυτό έγινε πριν 15 χρόνια. Από το να γράψεις μέχρι να εκδοθεί κάτι, είναι ένας δρόμος μεγάλος και μια ανηφόρα, θα έλεγα. Δεν είναι εύκολο, θέλω να πω. Δηλαδή λέτε ότι η συγγραφή βιβλίων είναι επικοινωνία? Είναι. Είναι η ανάγκη να πεις κάτι σε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα, έτσι, να επικοινωνήσεις μαζί τους μέσω του γραπτού λόγου. Και μάλιστα να πάρει ο καθένας το δικό του μήνυμα. Γιατί και σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει βέβαια κάτι που έχεις γράψει, αλλά και ο καθένας θα πάρει κάτι διαφορετικό από αυτό. Αυτό είναι το μεγαλείο της γραφής, της επικοινωνίας μάλλον μέσω της γραφής, ας πούμε. Εντολίζετε μια μικρή εμπειρία στον χώρο της γραφής βιβλίου? Τι συμβουλές θα δίνατε σε κάποιον που αρχίζει τώρα να γράφει βιβλία γενικότερα? Να διαβάζει πάρα πολύ και να γράφει. Να γράφει. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιος το εξής απλό, ότι αν γράφει μια σελίδα την ημέρα, σε ένα χρόνο θα έχει ένα μυθιστόρημα 365 σελίδων, και ας μην είναι και καλό, λέω εγώ. Έτσι. Άρα το μυστικό είναι να γράφεις. Δηλαδή, τι να πω, από κάποιο σημείο και μετά είναι και λίγο δουλειά αυτό το πράγμα όταν αρχίζεις. Πρέπει να δουλέψεις, ας πούμε, δεν γίνεται έτσι. Αλλά πιο σημαντικό είναι το να διαβάζεις. Να διαβάζεις πολλά και διάφορα. Κυρίως αυτά που σου αρέσουν βέβαια, αλλά να ανακαλύπτεις μέσα από το διάβασμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γράψει κάποιος αν δεν διαβάζει. Εσάς, τι σας αρέσει, τι είδους βιβλία σας αρέσουν και σας όθησε να σπουδάσετε? Εγώ διάβαζα από μικρός, από τα κλασικά μυθιστορήματα, κυρίως Ελλήνων, ας πούμε Αλκιζέη παράδειγμα. Έτσι μετά αργότερα διάβασα αρκετά Καζαντζάκη, διάβασα Λιντέμι, διάβασα τους κλασικούς, τον Παπαδιαμάντη και όλους αυτούς, που ακόμα τους διαβάζω και μου αρέσουν πολύ. Αλλά θα έλεγα ότι είμαι λίγο βιβλιοφάγος, δηλαδή ό,τι μου πέσει στα χέρια το ανοίγω. Απλά τώρα είμαι σε μια φάση, αν δεν μου αρέσει το αφήνω. Δηλαδή αν κάτι δεν μου αρέσει πολύ, δεν θα ταλαιπωρηθώ. Θα το αφήσω, μπορώ να το αφήσω, μπορώ να το ξαναπιάσω μετά από καιρό. Γιατί και τα βιβλία θέλουν το χρόνο τους. Μπορεί να μην είσαι, ας πούμε, σε μια κατάσταση που σου ταιριάζει τη συγκεκριμένη στιγμή το συγκεκριμένο βιβλίο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι κακό απαραίτητα το βιβλίο. Μπορεί να μην ταιριάζει με την χρονική στιγμή. Μέσα από την ιστορία του Μέλιου, εσείς θέλετε να δώσετε στα παιδιά ένα συγκεκριμένο μήνυμα? Ή να τα αφήσετε να εκφράσουν τις δικές τους εικόνες και απόψεις? Αυτό θα ήθελα που λες, το δεύτερο.
Το μυστικό για ένα πετυχημένο κατά την άποψη όχι μόνο τη δική μου αλλά και πολλών για ένα παιδικό αλλά και εφηβικό βιβλίο είναι να μην προσπαθεί να δώσει κανένα μήνυμα. Ούτε κανένα δίδαγμα όπως λέγαμε. Δηλαδή να αποφύγει το διδακτή. Ακριβώς. Τώρα είμαστε σε έναν νηπιαγωγείο, ας πούμε. Πριν 20 λεπτά. Λοιπόν, βλέπεις τα παιδικά μάτια ότι το καθένα μπαίνει μέσα στην ιστορία, στο παραμύθι και παίρνει κάτι. Και πολλές φορές δεν είναι αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Για μένα αυτό είναι το σπουδαίο. Το παιδί να πάρει κάτι το οποίο δεν το έχεις σκεφτεί καν εσύ. Ή το έχεις γράψει, είναι πώς να το πω έτσι, δεν είναι το κύριο, στο κύριο άξονα του βιβλίου. Είναι κάτι παράπλευρο, ας το πούμε, και βλέπεις ότι το προσέχει το παιδί. Αυτό σε κάνει εσένα καλύτερο. Δηλαδή σε κάνει να βλέπεις με τα μάτια του παιδιού, γιατί επιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο να γράψεις για παιδιά. Πρέπει με 800 λέξεις να πεις αυτά που λέει άλλος με 500 σελίδες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και επίσης τα παιδιά είναι παιδιά, δεν είναι ούτε χαζά ούτε τίποτα τέτοιο. Τα ξέρουν όλα. Εννοείται, όπως λες, τα ξέρουν όλα. Καταλαβαίνω πολύ περισσότερα μάλλον από εμάς τους μεγάλους, γιατί εμάς η φαντασία μας όσο μεγαλώνουμε συρρυκνώνεται, ενώ αυτές τις ηλικίες είναι πολύ έτσι, μεγάλη να πω. Και ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για το μέλλον σχετικά με τη συγγραφή βιβλίων? Δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθείτε με κάτι λίγο πιο μεγαλίστικο που να γράψετε? Κάτι εφηβικό, νεανικό, μυθιστόρημα? Πολύ ωραία πάσα τώρα ήταν αυτή. Το 17 βγαίνουν τρία καινούργια βιβλία με το καλό. Το ένα είναι εφηβικό μυθιστόρημα για παιδιά από 12. Τώρα μέχρι πόσο δεν ξέρω, εγώ νομίζω δεν έχουν ηλικία τα βιβλία, αλλά τέλος πάντων προς τα κάτω έχουν ηλικία, γιατί δεν θα μπορούσε ένα παιδί νηπιαγωγείο να διαβάσει. Είναι ένα μυθιστόρημα 160 σελίδων και βγαίνουν άλλα δύο παιδικά που είναι για ηλικίες 5-6 δημοτικού. Υπάρχουν πολλά στα σκαριά, ας πούμε, είτε ιδέες είτε έτοιμα παραμύθια, αλλά είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Ορίστε, ναι. Ναι, δηλαδή πρέπει να πάει στον εκδότη, να του αρέσει, να βρεθεί ο εικονογράφος. Όλο αυτό θέλει 1,5-2 χρόνια, 1,5-2 χρόνια για να γίνει. Άλλο ένα χρόνο για να το μελετήσει, να το δει, να το βάλει σε ένα πρόγραμμα. Καταλαβαίνεις ότι ένα βιβλίο θέλει 2-3 χρόνια για να βγει στην αγορά. Δεν είναι κάτι που γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Οι μαθητές σας έχουν διαβάσει τα βιβλία σας? Ναι, πέρσι μάλιστα είχα πρώτη δημοτικού, ναι, τα είχαν εντάξει, είναι τα βιβλία του κύριου μας. Τους αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ εντάξει, τους διαβάζω πάντα και υπάρχουν πολύ αγαπημένοι και πολύ αξιόλογοι συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Τους διάβαζα διάφορα, ας πούμε. Τα διαβάζουν, ναι. Πολλές φορές γράφουμε και μαζί, με τα παιδιά. Ναι, είναι τέλειο. Είναι το ζητούμενο για μένα να γράφουν τα μικρά τα παιδιά. Να σκαρώνουν δικές τους ιστορίες, δηλαδή. Φαντάζομαι τόσα χρόνια κοντά στα παιδιά θα έχετε μάθει πολλά πράγματα και θα έχει αλλάξει και το πώς τρόπο σκέφτες. Ναι, βέβαια. Το σημαντικότερο θα έλεγα να δείτε τα παιδιά σου μαθαίνουν να είσαι αληθινός. Να είσαι αληθινός, γιατί τα παιδιά δεν μπορείς να τα κοροϊδέψεις με τίποτα. Με τίποτα. Είναι πάντα. Έχουν μια αποκλειστική ειλικρίνεια που στην πετάνε, να το πω έτσι, στα μούτρα, μπαμ. Μπορεί να καταλάβουν αν είσαι κακόγεφος, αν τους κοροϊδεύεις, αν τους λες ψέματα, που θες να τους πας, όλα τα πάντα τα καταλαβαίνουν. Αυτό μπορώ να πω ότι το μάθανε τόσα χρόνια και το προσπαθώ. Δεν είναι εύκολο να είσαι πάντα αληθινός, αλλά είναι ζητούμενο, νομίζω. Πάντως αυτό, να ρωτήσω μια στιγμή για τα παιδιά, ότι γίνεται καλύτερο άνθρωπο. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία που έχει παρακμάσει και χάρεψε. Πώς πιστεύετε ότι τα παιδιά μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει καλύτερο παγκόσμιο? Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ. Τα παιδιά είναι η ελπίδα. Δηλαδή, αν είναι κάτι να αλλάξει και στον τόπο μας αλλά και παγκόσμια, θα αλλάξει από αυτά. Από ποιον να αλλάξει τώρα? Εμείς μάλλον δεν τα καταφέραμε και πολύ καλά. Για να είναι έτσι τα πράγματα όπως είναι. Το βασικό για μένα είναι ότι πρέπει να γίνουν πράγματα στην εκπαίδευση. Και όταν λέμε εκπαίδευση, επειδή συνήθως το μυαλό όλων πάει
στο Λύκειο και στις Πανελλαδικές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει στο νηπιαγωγείο να γίνει αυτό το πράγμα και όχι στο Λύκειο. Και επειδή έχω και μια κόρη τρίτη Λυκείου τώρα και τραβάει όλο αυτό το πράγμα με την ιστορία και νομίζω ότι έχει παρανοήσει και μιλάει και παραμιλάει και βλέπω εκεί τι συμβαίνει. Και εγώ τα πέρασα αυτά όπως όλοι, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν βγάζει πουθενά και πρέπει να το καταλάβουμε. Θυμάμαι ένα, συγγνώμη τώρα, θυμάμαι ένα παράδειγμα. Ρωτήσαν λέει κάποτε τον υπουργό ποιος ήταν στη Φιλανδία γιατί επαινούν πάντα το εκπαιδευτικό του σύστημα. Και είπε το εξής απλό. Εμείς λέει όταν αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι όσον αφορά στην τεχνολογία, μοιράσαμε στα νηπιαγωγεία κατσαβίδια και βίδες. Όταν στα νηπιαγωγεία έχεις κατσαβίδια και βίδες, αυτό το παιδάκι όταν γίνει 18 θα σου φτιάξει ένα κινητό τηλέφωνο. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι θα γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να κάνει κάτι με τα χέρια του το παιδί. Και να δουλέψει και το μυαλό του και να αυτό το πράγμα να αλλάξει. Είπατε ότι είχε ασχοληθεί με το θέατρο γενικότερα, είτε γράψει θεατρικά έργα με παιδιά, είτε συνεργαστή. Σας αρέσει γενικότερα σαν τέχνη το θέατρο? Ναι, μ' αρέσει. Είμαι χρόνια σε θεατρικές ομάδες, ως μέλος, ως ηθοποιός, ας το πούμε. Στο Εδεσαϊκό Θέατρο, ήμουνα στην ομάδα όταν ήμουνα φοιτητής. Είμαι τώρα σε μια άλλη θεατρική ομάδα, επίσης θεατρική. Το θέατρο, εντάξει, είναι από τις πιο όμορφες μορφές τέχνης και έκφρασης. Είναι κάτι το ζωντανό, κάνεις μια παράσταση, την παίζεις 10 φορές και ποτέ δεν είναι η ίδια. Κάθε φορά είναι διαφορετική. Αυτό είναι μεγάλο, δεν είναι, είναι πολύ όμορφο πράγμα. Πολύ ζωντανό, πολύ, έτσι, με πολλή ενέργεια. Είπατε πριν για την κόρη σας. Η κόρη σας, πώς αντιλαμβάνεται το ότι εσείς γράφετε τη βιβλία, έχει ότι γενικότερη οικογένεια, όπως αντιδράτε. Είναι η πρώτη μου αναγνώστης. Η οικογένεια και ο γιος μου είναι πιο αυστηρή, είναι πιο αυστηρή και πιστεύω ότι επειδή με αγαπάνε θα μου πούν και την αλήθεια. Πάντα δηλαδή τα παραμύθια τα διαβάζει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πρώτη. Και μου λένε, μου λέει η Κατερίνα, μπαμπά δεν κάνει άστο. Είναι κακή ιδέα, άστο. Κι ας είναι 17, που είναι μακριά από την ηλικία για ένα τέτοιο παραμύθι, ας πούμε, αλλά έχει νομίζω αντίληψη. Και μου λέει την αλήθεια, μου λέει αυτό δεν κάνει άστο ή άλλαξε κάτι για να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ναι. Θα διαβάζει πάντως, της αρέσουν κιόλας. Διαβάζει για να χαλαρώνει, ιδίως όταν είναι ιστορίες για λίγο πιο μεγάλα παιδιά, που δεν είναι ξέρω από 4-5 σελίδες. Το διαβάζει για να χαλαρώνει και να ξεφύγει από όλες αυτές τις ημερομηνίες και τα ονόματα και όλα αυτά που έχουν εισχωρήσει το μυαλό της φέτος. Πιστεύετε ότι τα παραμύθια βοηθούν καταληκτικά στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού? Ναι. Το βέβαια τα έχουν πει και έχει πει και ο Αϊνστάιν για τα παραμύθια, για τη φαντασία κτλ. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι, πώς θα το πω, τα παραμύθια τα λυτρώνουν τα παιδιά. Γιατί έρχονται σε αντίθεση με την πραγματικότητα και όλα αυτά που ζουν. Οπότε είναι ένας άλλος κόσμος όπου όλα μπορούν να γίνουν. Ταυτίζονται με τους ήρωες, παίρνουν ένα ρόλο, ας πούμε, μέσα από το παραμύθι. Νομίζω ότι τους βοηθάει πάρα πολύ να ολοκληρωθούν σαν άνθρωποι. Πρέπει να μεγαλώσουν με παραμύθια. Είτε είναι λαϊκά παραμύθια, αυτά που λέγανε και σε εμάς οι γιαγιάδες μας και συνεχίζουν οι γιαγιάδες να λένε, είναι καινούργια παραμύθια που γράφουν τώρα πολύ αξιόλογοι και Έλληνες και ξένοι. Η φαντασία είναι καλό πράγμα. Η φαντασιοπληξία όμως δεν είναι. Δεν είναι. Άλλο τεχνάλλο. Μέσω των βιβλίων και των δικών σας, πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί η φαντασία και όχι η φαντασιοπληξία? Ναι, εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι, δεν είναι εύκολο. Έτσι που το βλέπω τώρα με τα βιβλία, τα παιδιά θα σου πούνε. Εγώ δηλαδή βλέπω τι λένε τα παιδιά. Ότι κάτι γίνεται με αυτό. Ναι, ότι τουλάχιστον σε μερικά, πολλές φορές δηλαδή, το έχω πετύχει αυτό, έχει καταφέρει. Εντάξει, είναι ζητούμενο, πάντα ψάχνεις να δεις κάτι λείπει από μια ιστορία, τι θέλει η επόμενη ιστορία, τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να πάω. Αυτό πάντα το λένε τα παιδιά τα ίδια, πού πρέπει να πάω. Και μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ.
Τι συμβουλές θα δίνατε γενικότερα σε εμάς, έθνους, αλλά και στα μικρότερα παιδιά, σχετικά που τώρα μας έχει ο κόσμος περικλείται πιο πολύ από την πληροφόρηση, τι δεν καθόμαστε εμείς να διαβάσουμε το βιβλίο, ασχολούμαστε με τα social media, με τους υπολογιστές, όλα αυτά. Λοιπόν, για να απαντήσεις, είσαι ο διασπάσεις, είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, κοίτα τι γίνεται. Αυτό το εφηβικό μυθιστόρημα που γράφω τώρα, που έχει τελειώσει μάλλον, είναι να εκδοθεί Μάρτιο-Απρίλιο. Είναι υποέκδοση. Ωραία. Έχει ακριβώς αυτό το story, ας μου επιτραπεί. Δηλαδή είναι μια οικογένεια από την Αθήνα που λόγω οικονομικής κρίσης δεν πάει Μύκονο, Πάρο κτλ. Φέτος και αναγκάζεται να πάει στο βουνό και στα δικά μου τα μέρη, στην Έδεσα, σε κάποιους συγγενείς. Εκεί ζει ένα κορίτσι που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Τάμπλετ, κινητό, WiFi, επικοινωνία κτλ. Και τους δείχνει έναν άλλο κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος? Είναι ο κόσμος της φύσης και είναι ο κόσμος της επικοινωνίας σε ένα μικρό χωριό πάνω στο βουνό με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και ενώ τα παιδιά πάνε εντελώς προκατελημένα ότι δεν θα έχει σήμα και πώς θα επικοινωνώ εγώ με τους φίλους στην Αθήνα κτλ. Για 10 μέρες ξεχνάνε τα πάντα και βρίσκουν έναν άλλο τρόπο επικοινωνία. Είναι λίγο έτσι υπερβολικό ίσως ακούγεται. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός των δύο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα social media, το internet, οι πληροφορίες και όλα αυτά. Θα πρέπει όμως ίσως να λίγο να κατέβει ο πύχης αυτών και να ανέβει ο άλλος και να αρχίσει κάποια στιγμή μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Προχθές ήμουνα και κάνω και μια άλλη δουλειά. Παίζω σε μαγαζιά, τραγουδάω και κάνω τέτοια πράγματα. Και είχε από κάτω 80 άτομα, δεν άκουγε μουσική κανένας και όλοι κάτι κάνανε με το κινητό να παρέφυγε. Δεν γίνεται ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή αφιέρωσε τη μία ώρα να ακούσει μουσική. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να φύγουμε από τη μια υπερβολή, να φέρουμε και το άλλο κοντά και να γίνει ένα συνδυασμό. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Η κόρη μου, ας πούμε, παράτησε φέτος το κινητό. Επειδή έχει πανελλαδικές. Έχει ένα από εκείνα με τα παλιά, με τα τέτοια και λέει δεν θέλω γιατί μπαίνω στον πειρασμό της επικοινωνίας. Ποιος μου έκανε like, ποιος έκανε κοινοποίηση, που είναι αυτός, που έκανε, που τρώει, που πίνει καφέ, που θα μου φάει χρόνο μου λέει. Το εκτίμησε αυτό, είναι ωραία ιδέα. Ας πούμε να το αφήσεις για λίγο. Λέω. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σας ευχαριστώ και εγώ. Είστε πολύ όμορφα εδώ πέρα.